Στις γραφικές κατοικίες της Γιάννους βρέθηκε σήμερα κινητή μονάδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Θεά Έξοδος, ώστε να δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πνευμαπαθείς, ενώ πραγματοποιήθηκε και τετανικός εμβολιασμός. Όλο αυτό το διάστημα που έχει γίνει η πλημμύρα στη Θεσσαλία, κινούμαστε με το βανάκι της κινητής σε όλες τις περιοχές. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους μεταφέρουμε ήδη ανάγκες, υγειονομικό υλικό, να κάνουμε μια υποστήριξη σε όλο αυτό που έχει συμβεί. Και επειδή και εμείς το ΚΕΘΕΑ Έξοδο. Στο ΚΕΘΕΑ Έξοδο, στην κοινότητά μας, έχουμε πληγή από την πλημμύρα, δεν λειτουργούμε πλέον. Σκεφτήκαμε ότι στη γειτονιά μας εδώ, στη Γιάννουλη, θα ήταν πολύ σημαντικό να οργανώσουμε κάτι για τους κατοίκους της. Γι' αυτό το λόγο, μαζί με την Τόμη Γιάννουλης, κάνουμε σήμερα ένα μαζικό αντιτετανικό εμβολιασμό. Ζητήσαμε υποστήριξη από τα φαρμακεία της Γιάννουλης να μας φέρουν φαρμακευτικό υλικό. Έχουμε πράγματα που έφεραν απλοί πολίτες από δωρεές, στο Τρίτο Γυμνάσιο, στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Καρδίτσας και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε όλα τα πράγματα που έχουμε εδώ για τους ανθρώπους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει σήμερα από δίπλα μας αυτή τη διοργάνωση ο άλλος άνθρωπος. Το φαγητό είναι φροντίδα. Αυτό θέλαμε και αυτό το μήνυμα βασικά θέλαμε και εμείς να στείλουμε στον κόσμο, ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιες δράσεις να είμαστε όλοι μαζί, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε, πόσο μάλλον σε τέτοιες συνθήκες όπως η πλημμύρα και με τις καταστροφές που έχουν γίνει. Εκεί βρέθηκε και ο άλλος άνθρωπος, δίνοντας δεκάδες γεύματα σε πλημμυροπαθείς. Η πόλη μας και γενικά όλη η πολιτεία στον εθελοντισμό και στις δωρεές στηρίζεται και βοηθάει ο ένας τον άλλον μεταξύ μας. Εμείς μαγειρεύουμε στον άλλον άνθρωπο και δίνουμε φαγητό ανεξαιρέτως. Δεν ζητάμε ούτε έψιλον ένα, ούτε τι βγάζει, ούτε τι κάνει. Όλοι θα φάνε μαζί μας και θα τρώνε μαζί μας. Και μας δίνουν τρόφιμα για να φτιάξουμε το φαγητό, διάφοροι έμποροι, καταστήματα, κρεοπόλες και όλη τέτοια. Από την πλευρά τους πλημμυροπαθείς εκφράζουν το παράπονά τους, τόσο για τις αποζημιώσεις που ακόμη δεν έχουν έρθει, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Το πρόβλημα υπάρχει που στα ισόγεια δεν έχουν καθαρίσει. Ναι. Η βρώμα μας τρώει. Μια μικρή βοήθεια είναι. Εγώ το εξοικονομώ, τρέχει. Ήρθε κάποιος να μου πει να συνεχίσω ή να μείνω στο σπίτι, ήρθε κάποιος να δει στον εισαγγελέα σήμερα, στο υγειονομικό προχθές, κάτω δεν έχουν βγάλει. Βρωμοκοπάει ο τόπος. Δεν βγάζουμε άκρη πουθενά. Αυτή είναι βοήθεια. Πού να απευθυνθούμε? Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, τους ανθρώπους που προσφέρουν αυτά αγαθά για τους συνανθρώπους εδώ πέρα. Αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με ένα πιάτο φαγητό, ούτε με τα αντικουνούπια, εδώ που είναι για τα κουνούπια, ούτε για με ένα κιλό μακαρόνια. Πρέπει να έρθει το κράτος να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί ακόμα κοιμάται κάτω στα τσιμέντα. Δεν έχουν ούτε κουβέρτες, ούτε στρώματα, δεν έχουν τίποτα. Δεν ήρθε κανένα. Πήγε ο κόσμος από εδώ στα ξενοδοχεία και τους διώξαν. Και τώρα δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Κοιμάται κάτω στο τσιμέντο. Προς Θεού, πότε θα έρθουν, πότε? Πέρασαν 2 μήνες. Δεν ήρθαν να καθαρίσουν ακόμα, ούτε να καθαρίσουν. Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να πάνε να καθαρίσουν τα υπόγεια. Με τρώει βρωμιά. Δεν έχουν λεφτά για να πληρώσει 1.000 καθένα να πληρώσει τα υπόγεια. Σημαντικό είναι και το πρόβλημα των πληρωμών των αναστολών σε εργαζόμενους από επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, αφού έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες κακοκαιρίες.